πες μου σε παρακαλώ τώρα για το ελληνικό ενδιαφέρον, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι τρία είναι τα θέματα τα οποία εξάγει η αφγανική κρίση και θα αναφερθώ και στην Ελλάδα αμέσως μετά. Το πρώτο, είπαμε, είναι το θέμα το προσφυγικό. Οι Αφγανοί δηλαδή, οι οποίοι θα εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν λόγω της νέας κατάστασης. Το θέμα είναι οι νέοι δρόμοι ηρωίνης και μεταμφεταμίνης οι οποίοι δημιουργούνται. Και το τρίτο είναι η έξαρση της διεθνούς ισλαμιστικής τρομοκρατίας, με το Αφγανιστάν να μετατρέπεται και πάλι σε φυτώριο ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Όσον αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα αυτό που την αφορά κυρίως είναι το τρίτο θέμα. Είναι το πρώτο θέμα, δηλαδή το προσφυγικό. Ναι. Γιατί δεν είναι χώρα... Θα έχουμε, Κώστα, προσφυγική κρίση ή δεν θα έχουμε. Δεν το θεωρώ, γιατί ήδη τα σύνορα Ιράν-Τουρκίας κλείνουνε. Είναι σφραγισμένα. Έχει σηκώσει τοίχο ο Ερντογάν, και τον τοίχο που έχει σηκώσει τον κάνει και για προεκλογικούς λόγους, διότι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 7-8 στους 10 Τούρκους, μετά τα 3,5 εκατομμύρια Σύρων που βρίσκονται στην Τουρκία, πλέον έχουν πει ως εδώ, δεν θα γίνουμε εμείς οι Χωάνοι της Ευρώπης. Μάλιστα. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα ζήσουμε εικόνες 2020 στον Εύρο. Πρέπει όμως η Ελλάδα να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο σε Εύρο και νησιά. Στον Εύρο λαμβάνονται μέσα άλλα μέτρα, αλλά στα νησιά υπάρχουν ακόμα μεγάλα κοινά που δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από το λιμενικό και την Frontex. Από τη στιγμή, Δήμο, που ο πρόσφυγας, οικονομικός μετανάστης, πες το πως θέλεις, μπαίνει στο φουσκωτό, μόνο με pushback, το οποίο όμως εγκυμονεί βύθιση, μπορείς να τον αποθαρρύνεις. Και η Ελλάδα ξέρεις πολύ καλά ότι έχει κατακριθεί και έχει καταγγελθεί για τέτοιους είδους πρακτικές από ΜΙΚΟ και διεθνείς οργανισμούς. Τι λοιπόν προτείνω εγώ προσωπικά? Η ΕΙΠ και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Λιμενικού θα πρέπει να ενεργοποιήσει δίκτυα πληροφοριοδοτών εντός της Τουρκίας. Αλλά προσοχή, σε όλο το μήκος, δηλαδή από τα σύνορα με το Ιράν μέχρι το Τσεσμέ, το Αϊβαλί, το Κουστάντασι, οι οποίοι πληροφοριοδότες θα συλλέγουν πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό, μαρτυρίες θυμάτων, μαρτυρίες διακινητών για τη συνεργασία των τουρκικών αρχών ασφαλείας στη λαθρομετανάστευση. Αυτό που λες δεν είναι μόνο υποχρέωση της Ελλάδας, είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μόνο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία υπηρεσία πληροφοριών αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν δηλαδή, τους μηχανισμούς. Έχουν την Frontex. Η Frontex όμως δεν είναι υπηρεσία συλλογής πληροφοριών. Εσύ είσαι. Εγώ λοιπόν αυτό που προτείνω είναι, αφού λοιπόν φτιαχτεί αυτό το δίκτυο και μπορέσουμε να μαζέψουμε όλο αυτό το αποδεικτικό υλικό, ένας πλήρης φάκελος θα καταρτιστεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θα δοθεί στο ΙΠΕΞ και το ΙΠΕΞ θα τον στείλει σε ΟΗΕ, ΟΑΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, στα διεθνή ΜΜΕ, αν θέλεις, όπου θα καταγγέλλεται με αποδείξεις η συμπεριφορά του τουρκικού κράτους. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη μπορούν να πάρουν Ελλαδίτες και Κύπριοι ευρωβουλευτές με επερωτήσεις, αλλά προσοχή, θα πρέπει να παραχθεί και ένα ντοκιμαντέρ, Δήμο, το οποίο θα προβάλλει όλα αυτά τα στοιχεία υπό τη μορφή ντοκιμαντέρ στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Μέσα από τη συστηματική και συντονισμένη καταγγελία της Τουρκίας θα εκτεθεί η κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία ηρίστο εν παρόδο είναι σε μακρά προεκλογική περίοδο. Ξέρεις ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι η έκθεσή τους στη διεθνή κοινότητα έχει μεγαλύτερο κόστος από το κέρδος που μπορεί να αποφέρει ο εκβιασμός της Ευρώπης με τους παράνομους μετανάστες. Αλλά κακά τα ψέματα, Δήμο, στην Ελλάδα με τον νεοραγιαδισμό που χαρακτηρίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, προσωπικά παραμένω απαισιόδοξος για τέτοιου είδους
δυναμικές εντός εισαγωγικών πρωτοβουλίες. Ξέρεις Κώστα μου, αυτό βγαίνει και μέσα από το βιβλίο σου, καθώς ο αναγνώστης το μελετά. Αυτά δεν είναι βιβλία που ξεφυλίζονται. Εννοώ το βιβλίο με τίτλο «Μιτ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους» από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Αυτό το βιβλίο έχει βαθύ νόημα, μεγάλο όγκο σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που διαθέτει, αλλά και η ανάλυση που γίνεται σπάει κόκαλα. Εκεί καταλαβαίνεις πού βρισκόμαστε και ποιοι είναι οι γειτονές μας. Επειδή στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει αντίστοιχο βιβλίο για τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών, το οποίο να είναι επικαιροποιημένο, να είναι χρονολογημένο, να έχει στοιχεία από διάφορες, να έχει γίνει συγκριτική μελέτη όπως λένε, γι' αυτό και το βιβλίο έχει βγει στα γαλλικά, θα κυκλοφορήσει σύντομα και στα ισπανικά. Ο στόχος είναι να δείξουμε επί της ουσίας τι συμβαίνει απέναντι, διότι τέτοιου είδους πληροφορία δεν μπορεί να στη δώσει ούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων, έτσι, ούτε το YouTube. Λοιπόν, εγώ σου υπόσχομαι, γιατί είναι ο λόγος που βγάλαμε και το βιβλίο. Επειδή φτάσαμε στο τέλος της αποστηνής μας εκπομπής, εγώ σου υπόσχομαι ότι σύντομα και όσο διαρκέσει αυτό το Σεργιάννη στον κόσμο μέσα από τα γεωπολιτικά παίγνια εδώ στο ραδιόφωνο του Α989, εσύ Κώστα Πικραμένε θα έχεις έναν ξεχωριστό ρόλο πέρα από την καρδιά μας αλλά και στην εκπομπή μας, για να μας διαφωτίζεις για τα όσα συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα και όχι μόνο τα γεωπολιτικά δρόμενα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα από την Αθήνα στην ωραία Μασσαλία. Στη διάθεσή σου ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.